Για να την υποδεχτούμε λοιπόν, την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Γιατί όμορφοι που είστε, έλα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Καλά. Λοιπόν. Χαίρετε. Πολύ όμορφοι, πολύ κομψοί και πολύ νέα. Πάντα πολύ ευαισθητοποιημένοι, πάντα δίπλα σε όσους σας έχουν ανάγκη. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή μας που είστε εδώ σήμερα για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Δική μου είναι η τιμή και ευχαριστώ που μας δίνετε την πλατφόρμα έτσι ώστε να μιλήσουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι κάνουμε για τα παιδιά μας, για να είναι ασφαλή και για να υπάρχουν κανόνες σε όλες τις δομές παιδικής προστασίας. Και όχι μόνο για το χαμόγελο του παιδιού, γιατί θα τα πούμε όλα συνέχεια διεξοδικά. Λοιπόν, θέλω πρώτα να ακούσουμε τον κύριο Γιαννόπουλο, γιατί από εκεί ουσιαστικά άρχισε και ως άλλος στα social media και στα sites, να δούμε τι είπε ακριβώς και τι ήταν αυτό που ουσιαστικά άγχωσε και όλους αυτούς που το παρακολούθησαν. Και αφορά στο καινούργιο νομοσχέδιο που φέρνετε εσείς. Μπαίνει λοιπόν λουκέτο στο χαμόγελο του παιδιού. Να δούμε τι είπε και να το σχολιάσουμε. Είναι μια δαμόκλειο σπάθη που έβγαλε μία υφυπουργός που δεν υπολογίζει τις συγκυρίες αυτή τη στιγμή μια χώρα που βρίσκεται σε δυσκολία. Πρώτη φορά το χαμόγελο βρίσκεται σε αυτή την ένταση και σε αυτό το πρόβλημα. Στο βωμό λοιπόν της αποϊδρυματοποίησης που και εμείς πρεσβεύουμε, αλλά αποϊδρυματοποίηση όπως ορίζει η Ευρώπη, με πρόληψη, με διαδικασία η οποία θα αποφεύγεται η ιδρυματοποίηση, με τα σπίτια ημερήσιας φροντίδας, που ξέρεις αυτό είναι η καλύτερη λύση για μια οικογένεια που είναι σε κρίση, αντί να πάρουν τα παιδιά από την οικογένεια να μένουν με την οικογένεια. Κλείνει πρώτα αυτά, γιατί δεν μας έδωσε, όπως μας είχε πει πριν από ένα χρόνο, την δυνατότητα να λειτουργήσουν με άδεια αυτά τα σπίτια. Έβαλε νέες προδιαγραφές κτηριακές, νέες προδιαγραφές. Βάζει ποινές που είναι σύλληψη του υπεύθυνου, ακύρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, να μπορεί η υφυπουργός να αλλάζει Διοικητικό Συμβούλιο ενός ιδιωτικού φορέα. Δεν έχει ξαναγίνει, όπως μας έλεγαν χτες οι εισαγγελείς. Ζητάω από τον Πρωθυπουργό, όταν γυρίσει με το καλό και πετύχει σε αυτά που κάνει, να μας δει για να περιχαρακώσει, να θωρακίσει το χαμόγελο από την κάθε Μιχαηλίδου. Κάνει μια ιδιαίτερη συνεργασία με κάποιο παράρτημα διεθνού φορέα και με κάποιους άλλους που έχουν κάνει ένα και υπάρχει πολύ χρήμα στην παιδική προστασία. Είμαστε υπέρ της αναδοχής και της υιοθεσίας και πρέπει να πούμε ότι το χαμόγελο του παιδιού έχουμε στοιχεία που έχει κάνει τις περισσότερες υιοθεσίες και αναδοχές. Είναι πολύ καλύτερα ένα παιδί να είναι σε μια οικογένεια. Κώστα. Αλλά τα παιδιά που δεν μπορούν να πάνε σε οικογένεια, πού θα πάνε? Κώστα. Το ίδρυμα το κρατικό που θα τα βάλει όλα μαζεμένα. Είναι και μια επίθεση στο πρόσωπό σας ξεκάθαρα. Οπότε θέλω να μου εξηγήσετε τι ακριβώς έχει συμβεί και για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Εγώ θα ήθελα να φύγω από το προσωπικό, γιατί όπως είδαμε, όντως είναι ένα προσωπικό το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά θέλω να πω ότι για εμάς αυτή είναι εβδομάδα γιορτής. Γιατί επιτέλους, μετά από 200 χρόνια απουσίας, βάλαμε κανόνες στις δομές παιδικής προστασίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να αγαπά τα παιδιά και να μην θέλει να έχουμε κανόνες σε αυτό που παλιά λέγαμε ορφανοτροφία. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Κανόνες σημαίνει το εξής. Καταρχάς, να γνωρίζω τι σημαίνει κανόνες, να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Τι σημαίνει κανόνες? Πώς το νομοσχέδιο. Ναι. Πώς το προβλέπει το νομοσχέδιο ακριβώς μέσα στο. Για αρχή δεν είχαμε τίποτα. Δηλαδή, μέχρι σήμερα, οι δομές παιδικής προστασίας, αυτό που παλιά λέγαμε ορφανοτροφία, ήταν οι μόνες δομές που δεν είχαν κριτήρια, που δεν είχαν προδιαγραφές, που δεν είχαν κανόνες. Δηλαδή, είχαμε κανόνες στα γυροκομεία, κανόνες στα ανοιχτά κέντρα αναπηρίας, στα κλειστά κέντρα αναπηρίας, στους δορυφονηπιακούς, στα ΚΔΑΠ, στα υπνοτήρια αστέγων, σε όλες τις κοινωνικές δομές είχαμε κανόνες. Και κάθε χρόνο έρχεται ο ΙΕ στην ετήσια έκθεση του, τα Ηνωμένα Έθνη, και μας λένε πρέπει για το συμφέρον των παιδιών να κάνετε κανόνες. Οπότε, όλοι μαζί κάτσαμε σε ένα τραπέζι. Και τι εννοώ όλοι μαζί? Ο συνήγορος του παιδιού, η UNICEF, το Μαζί για το Παιδί, η ΕΣΑΜΕΑ, φορείς παιδικής προστασίας όπως η Κιβωτός. Μετά από εδώ έχω να πάω στην Κιβωτό. Βεβαίως, Κιβωτός του κόσμου. Κάνουμε χωριά, εξαιρετική δουλειά ο πατέρας. Τα χωριά ΣΟΣ, που και εκεί γίνεται εξαιρετική δουλειά. Κάτσαμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι. Ο κ. Γιαννόπουλος δεν καλέστηκε σε αυτό? Όχι, βέβαια. Και το χαμόγελο. Και το χαμόγελο του παιδιού. Και κάναμε κανόνες. Ο καθένας κατέθεσε τα σχόλιά του και για έναν μήνα ήταν αυτό σε δημόσια διαβούλευση, αυτό που λέμε, δηλαδή σε ένα website της πολιτείας, που μπορούσε ο καθένας να μπαίνει και να βλέπει τι γίνεται και να κάνει τις προτάσεις του. Κάνανε όλες τις προτάσεις τους και εν τέλει από αυτό που προτείναμε σε αυτό που καταλήξαμε, γίναμε και ακόμα πιο αυστηροί. Θα το πω. Μέσα σε αυτά που ενσωματώσαμε και προτάσεις του χαμόγελου.
Δηλαδή, π.χ. είχε κάποιες προτάσεις για τη φύλαξη, είχε κάποιες προτάσεις για τους βοηθητικούς χώρους, είχε κάποιες προτάσεις για το πώς πηγαίνουν τα παιδιά εκεί, κάποιες προτάσεις για τις δομές που είναι εκτός αστικού ιστού. Που δεν θέλουμε να έχουμε δομές εκτός αστικού ιστού, γιατί θέλουμε τα παιδιά να είναι στο κέντρο της κοινότητας. Παρ' όλα αυτά, είπαμε ότι για όσες δομές ήδη υπάρχουν εκτός αστικού ιστού, θα συνεχίζουν κανονικά να υπάρχουν. Γιατί ο κ. Γιαννόπουλος λοιπόν αντιδρά? Αυτό προκαλεί πολύ μεγάλη απορία σε όλους μας. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη να γίνουν προδιαγραφές. Ναι. Είχαν προσπαθήσει και το 2014 να κάνουν προδιαγραφές και σε 2 μήνες τις πήραν πίσω. Τότε, αν θυμάμαι καλά, και το χαμόγελο πάλι είχε αντιδράσει στις προδιαγραφές αυτές και το 2014. Δηλαδή ποιες προδιαγραφές δεν δέχεται το χαμόγελο? Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαστε λίγο πάνω από αυτό. Έχουμε 82 δομές παιδικής προστασίας. Σωστά. Και οι 81 είναι υπέρ αυτού του πράγματος. Τώρα σας λέω, πάω στην Κιβωτό. Χθες είχα τα χωριά ΣΟΣ. Ο συνήγορος του πολίτη, έτσι, δηλαδή, ο συνήγορος του πολίτη δεν είναι συνήγορος της πολιτείας, είναι του πολίτη. Επειδή διάβασα πάρα πολύ προσεκτικά οτιδήποτε έχει εκδώσει το χαμόγελο του παιδιού, ο κύριος Γιαννόπουλος επικεντρώνεται σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, μιλάει για λυπηρή, για αυστηρή και ανελαστική πρόθεση που έχει το νομοσχέδιο και βασίζεται σε κτηριακά θέματα. Εσείς πριν από λίγο μας είπατε περί φυλάκων. Ο κύριος Γιαννόπουλος και το χαμόγελο του παιδιού, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που έχει εκδώσει, λέει σε σχόλιο ότι δεν είναι φυλακή για να βάζουμε φύλακες. Και τώρα ξαφνικά ακούω από εσάς να λέτε ότι το θέμα των φυλάκων το έχουμε ήδη ενσωματώσει. Το έχουμε ήδη ενσωματώσει. Δηλαδή, και εδώ υπάρχει ένας παραλογισμός. Εμείς βάζουμε προδιαγραφές. Αυτό που θέλουμε είναι όλα τα παιδιά να είναι ασφαλή. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Δεν τίθεται θέμα να μην έχουν τα ορφανοτροφεία προδιαγραφές. Δεν ξέρω πώς θα το πω. Προδιαγραφές, για να το πω απλά, έχει ένα τυροπιτάδικο. Να ρωτήσω να μην έχει κάτι πολύ απλό και να το καταλάβουμε όλοι και πιο κατανοητό. Αλλάζει κάτι στη δράση? Δεν νομικά αλλάζει, για το χαμόγελο του παιδιού? Γιατί ουσιαστικά γράφετε παντού ότι και είναι σημαντικό αυτό. Αυτό ακριβώς. Το λέω δημόσια. Εδώ θα είμαι να το υποστηρίζω και να υπάρχει καταγεγραμμένο. Δεν θα κλείσει καμία δομή του χαμόγελου. Το λέω κάθετα αυτό το πράγμα. Καμία δομή του χαμόγελου δεν θα κλείσει. Είμαστε εδώ για όπου υπάρχει διαφορά με τις προδιαγραφές που μαζί με όλους τους άλλους έχουμε βγάλει. Είναι 82 ή 81 συμφώνησα. Ακριβώς. Μαζί με τις, και το τι λένε και ο συνήγορος του πολίτη και η UNICEF, έτσι. Αυτές είναι οι αρχές. Υπάρχουν οι φορείς και υπάρχουν και οι αρχές παιδικής προστασίας. Οπότε είμαστε εδώ. Αν υπάρχει, και το είπα και χθες η ίδια στον κύριο Γιαννόπουλο, αν υπάρχει μια διαφορά στην κουζίνα και λέμε 20 και πρέπει να γκρεμίζει όλο το σπίτι για να τη, η κουζίνα είναι 20 τετραγωνικά και εμείς έχουμε πει 15, θα το δούμε. Άρα, εσείς ουσιαστικά έχετε έτσι μια πολύ καλή, βλέπω, πρόθεση και το λέτε ξεκάθαρα. Έχουμε τον κύριο Γιαννόπουλο στη γραμμή μας, θα θέλετε να συνομιλήσετε κιόλας. Είχαμε και πριν άλλη μια συνομιλία μαζί, δεν ξέρω αν αυτό είναι. Κύριε Γιαννόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ωραία, όλα καλά, όλα καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μόνο ο Γιαννόπουλος είναι τρελός και όλοι είναι... Δεν σας είπε κανείς τρελό, κύριε Γιαννόπουλε. Ενώ εσείς πριν κάνατε και μια ξεκάθαρη επίθεση. Βεβαίως, σας αφήνω. Αφήστε με να μιλήσω. Λοιπόν, ήθελα να πω λοιπόν ότι υπενήσετε, κυρία Υπουργός, ότι τα αφήνει να εννοείται ότι εμείς δεν θέλουμε κανόνες. Είμαστε οι πρώτοι που βάλαμε κανόνες και είμαστε οι πρώτοι που προτείναμε στην ίδια πολλές φορές και κανόνες και διαδικασίες. Όταν μας ζητήθηκε λοιπόν η άποψή μας, τη διαβούλευση που έγινε με fast track, πρέπει να το πω, τη διαβούλευση λοιπόν ότι να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, στείλαμε μακροσκελή επιστολή, που και μέσα σήμερα το βγάλαμε στο δελτίο τύπου, γιατί δεν μπορεί να λέει η κυρία Υπουργός πράγματα που αφήνει να εννοούνται. Ότι το χαμόγελο είναι... Ναι, κύριε Γιαννόπουλε, με συγχωρείτε. Απλά, επειδή ακούσαμε και πριν τις δηλώσεις, μιλάμε πάλι τα ίδια. Θέλω κάτι πολύ απλό. Τι αλλάζει στο χαμόγελο τώρα? Αν θέλετε να σας μιλήσω, να σας μιλήσω. Αν δεν θέλετε, να μην σας μιλήσω. Γιατί ναι, θέλουμε να μας μιλήσετε. Γι' αυτό ρωτάω. Γι' αυτό σας καλέσαμε. Γιατί είστε νευρικός, κύριε Γιαννόπουλε? Έχουμε όλη την καλή διάθεση εμείς. Και μιλάμε πολύ σεβασμό και ευγένεια. Και γνωρίζετε ότι και εγώ προσωπικά είμαι πάντα δίπλα σε ό,τι και αν με χρειαστείτε. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι αλλάζει? Και μου λέτε να σας πω λοιπόν πρώτα κάποια πράγματα τα οποία απαντούν σε αυτό που είπε ο Υπουργός. Ο Υπουργός λοιπόν είπε πριν λίγο ότι ουσιαστικά φαίνεται να ξαναμην πιστεύουν στους κανόνες. Έγινε λοιπόν η πρότασή μας, η οποία δεν αναπτύχθηκε στη διαβούλευση. Η πρόταση του χαμόγελου δεν αναπτύχθηκε. Να το πάμε. Καταρχάς αυτό το πράγμα δεν... Τέλος πάντων. Αφήστε με να μιλήσετε, κύριε Υπουργέ, σας ακούσαμε, σας παρακαλώ. Και δεν θέλω να το κάνουμε. Εδώ λοιπόν το θέμα ότι νοιαζόμαστε για τα παιδιά όλοι είναι δεδομένο. Λοιπόν,
Κύριε Γιαννόπουλε, επειδή δεν θέλω να φέρω ούτε την υπουργό σε δύσκολη θέση, δεν είστε εδώ για καμία αντιπαράθεση. Γι' αυτό, επειδή ακούσαμε πριν και τις απόψεις σας, θέλω σας παρακαλώ απλά να μου πείτε τι αλλάζει αυτή τη στιγμή, γιατί μόλις τώρα δεσμεύτηκε και υπουργός, δεν θα κλείσει καμία δομή του χαμόγελου. Πείτε μου λοιπόν πώς θα πούμε. Δεν θα κλείσει καμία δομή. Ας μας πούν ποιο είναι το πρόβλημά τους. Δεν θα κλείσει δομή. Απλά δεν θα κλείσει δομή του χαμόγελου. Θα έχουμε όμως όλοι κανόνες. Έγινε κάτι το οποίο οι εισαγγελείς το έκριναν αντισταγματικό. Η υπουργός θα έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τα διοικητικά συμβούλια και να τα καταργεί των ιδιωτικών σωματείων. Προσέξτε το αυτό και κρατήστε το. Εάν αυτό παραμείνει, ανά πάσα στιγμή κάθε υπουργός, δεν λέω την κυρία Μιχαηλίδου, που έχει καλύτερες γνώσεις όπως φαίνεται από αυτά που λέει, θα πει κάποια στιγμή και θα πει: κοιτάξτε, αυτό δεν το κάνατε καλά, δεν κάνατε εκείνο καλά. 100.000 πρόστιμο, γιατί αυτά είναι νόμα πλέον, 100.000 πρόστιμο, φυλακή 1 με 5 χρόνια. Μα δεν πρέπει να έχει το κράτος το δικαίωμα να ελέγχει τα σωματεία, γιατί αυτό κάνει καλό και σε εσάς, που είστε ένας εξαιρετικός οργανισμός, κύριε Γιαννόπουλε. Είπα εγώ, και εσείς το ίδιο επαναλαμβάνετε, δεν ξέρω αν θέλετε να παραφράζετε αυτά που λέω. Είπα εγώ όχι κανόνες. Είπαμε ναι στους κανόνες. Τότε το θέμα σας ποιο είναι. Είπαμε ναι στους κανόνες. Όχι σε ποιον κανόνα. Συγκεκριμένα, όχι σε ποιον κανόνα. Είμαστε εδώ. Θα με αφήσετε και εμένα όμως λίγο να μιλήσω, γιατί εδώ ήρθα εδώ να εξηγήσω την πολιτική της πολιτείας. Η πολιτική της πολιτείας, όπως έχει γίνει. Θα με βοηθήσετε εδώ. Όπως έχει γίνει και σε άλλες. Κύριε Γιαννόπουλε, βάλτε σας παρακαλώ μια ανωτελεία να την ακούσουμε. Σας παρακαλώ πολύ. Όπως έχουμε κάνει και σε άλλες δομές, δηλαδή έχουμε βγάλει προδιαγραφές. Μα αν μιλάτε μόνο σας, κύριε Γιαννόπουλε, δεν θα βρεθεί λύση. Αυτή τη στιγμή είναι 82 φορείς, οι 81 είναι υπέρ. Ελάτε λίγο να το συζητήσουμε. Κυρία Μιχαηλίδου. Έχουμε βγάλει προδιαγραφές για τα ΚΔΑΠ. Έχουμε βγάλει προδιαγραφές για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Τώρα βγάζουμε προδιαγραφές για αυτό που λέγανε παλιά ορφανοτροφία, τις μονάδες παιδικής προστασίας. Δεν γίνεται να λειτουργούν χωρίς κανόνες. Είμαστε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι. Με εκπλήσει και δεν θα με αφήσετε να μιλήσω. Με εκπλήσει και δεν έχω καταλάβει γιατί τους έχουμε όλους. Έχουμε το Συνήγορο, έχουμε τη UNICEF, έχουμε το Μαζί για το Παιδί, έχουμε την ΕΣΑΜΕΑ, έχουμε την Κιβωτό, έχουμε τα χωριά ΣΟΣ. Τους έχουμε όλους μαζί. Το πρόβλημα ποιο είναι? Αν το πρόβλημα είναι, εμείς βάλαμε για πρώτη φορά κανόνες. Οι κανόνες αυτοί, και το λέω, εγώ έχω δώσει όρκο. Έχω δώσει όρκο στα παιδιά που πηγαίνω και επισκέπτομαι. Ότι θα τα έχω όσο πιο ασφαλή μπορώ. Αυτό υπηρετώ. Αυτό ακριβώς υπηρετώ. Τώρα, αν στους κανόνες που έχουμε... Δεν σας ενδιαφέρει ασφάλεια των παιδιών, κύριε Γιαννόπουλε. Ορίστε. Δεν σας ενδιαφέρει ασφάλεια των παιδιών. Ακούτε τι λέει ο υπουργός. Ότι σχέση έχει, όλοι λέμε. Καλά τώρα, τι θέλετε τώρα να με αποφύσετε? Είπα προηγουμένως ότι όλοι είμαστε... Πρέπει να διασφαλίσουμε, πρέπει να ξέρουμε ότι δια νόμου όλες οι δομές, όχι το χαμόγελο, όλες, 82, έχουν κοινωνικό λειτουργό. Πρέπει. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες οι δομές έχουν συμβεβλημένο γιατρό. Πρέπει. Μπορώ να ρωτήσω πρακτικά, κύριε Μιχαηλίδη, τον κύριο Γιαννόπουλο, ποια είναι τα εμπόδια, κύριε Γιαννόπουλε, που σας βάζει αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο? Γιατί δεν θα μπορείτε να λειτουργήσετε? Γιατί απειλήσετε με φυλάκιση? Δεν έχω καταλάβει. Πρακτικά να τα καταλάβει ο κόσμος. Μα το είπα και δεν αφήσατε να απαντήσεις αυτό. Γιατί δεν απαντάει σε αυτό, ότι μπορεί ο υπουργός, να τρελαθούμε δηλαδή, μπορεί ο υπουργός, οποιαδήποτε υπουργός, να καθερεί το διοικητικό συμβούλιο ενός ιδιωτικού σωματείου για κάτι που εκείνη. Δηλαδή, για να καταλάβω, συγγνώμη, μα έχει δικαίωμα η πολιτεία να το κάνει αυτό, δεν έχει? Δεν μπορεί. Η πολιτεία δεν θα έχει δικαίωμα παρέμβασης. Είχαμε την δομή αυτή, συγγνώμη, είχαμε την δομή αυτή. Τρελαίνομαι. Θέλω να προστατεύσω τα παιδιά. Είχαμε τη δομή αυτή, μαζί τα συζητούσαμε πριν τα Χριστούγεννα στην Αττική. Μια δομή που βγήκε μια καταγγελία τρομερή. Μια δομή για την οποία ήρθε. Όχι εγώ. Ήρθε ο κοινωνικό σύμβουλο. Θα με αφήσει να μιλήσω όμω. Ήρθε ο κοινωνικό σύμβουλο και ο εισαγγελέα και είπαν. Δεν ήρθε η δόμνα. Ήρθε ο εισαγγελέα και είπε: δεν μπορεί να λειτουργεί η δομή αυτή. Λοιπόν, πρέπει, αν δεν αλλάξει το διοικητικό της συμβούλιο ο Δήμος, που πολλές φορές με τους Δήμους, που επιτρέπεται ο Δήμος να το αλλάζει σήμερα, υπάρχουν, ξέρετε, ζητήματα εντοπιότητας. Να μπορεί να υπάρχει άλλο ένα μάτι για να αλλάξει τη διοίκηση. Ναι. Γιατί να αλλάξει τη διοίκηση? Για να μην κλείσει η δομή. Μα δεν θα αλλάζει έτσι επειδή ξύπνησαν. Θα ελέγχει, κύριε Γιαννόπουλε, και εγώ που δεν είμαι μέσα στα πράγματα και δεν είμαι στα υπουργεία, το καταλαβαίνω. Επίσης μιλάμε για κύριε Γιαννόπουλε, είστε ένας εξαιρετικός άνθρωπος με ένα φανταστικό έργο όλα αυτά τα χρόνια.
Λοιπόν, δεν μπορεί να βγαίνει μια δομή και να λέει στον κόσμο, να τρομοκρατεί τον κόσμο ότι θα βρεθούν παιδιά στον δρόμο. Λοιπόν, επειδή μπορεί να υπάρχει μια πολιτεία. Κύριε Μιχαλίδου, μισό λεπτό. Επειδή δεν είναι καλή σύνδεση με τον κύριο Γιαννόπουλο, θα τον ευχαριστήσω. Κύριε Γιαννόπουλο, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω καλή σύνδεση. Ακούσαμε και πριν τις απόψεις. Απλά εγώ εδώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια πολύ θετική έτσι, τάση και ότι σκοπός είναι και όλη αυτή η κατάσταση να μεταρρύθμιση. Το είδαμε, δυστυχώς, το είδαμε με το δύσκολο τρόπο. Δεν έπρεπε να το δούμε με το δύσκολο τρόπο με τη δομή της Αττικής των Χριστουγέννων. Αλλά το είδαμε με το δύσκολο τρόπο. Έτσι είναι. Δεν είναι ούτε περίπτερο, ούτε μαγαζί που περάει τυρόπιτες. Πρέπει όλοι, και εγώ θα περίμενα οι μεγαλύτερες δομές, όπως η Κιβωτός, όπως τα ΣΟΣ και το Χαμόγελο, να είναι μαζί μας σε αυτό. Είναι όλοι μαζί μας. Είμαι εδώ, είμαι ανοιχτή. Το δηλώνω, δεν πρόκειται να κλείσει καμία δομή, αλλά και καμία δομή δεν μπορεί να είναι χωρίς κανόνες. Κάθε χρόνο την πληρώνουμε στην έκθεση του ΟΗΕ και αν θέλετε κι αλλιώς κάθε τρεις και λίγο είμαι εγώ σε διάφορες εκπομπές να εξηγώ γιατί έχουν γίνει πράγματα έτσι όπως έχουν γίνει. Όχι, και είστε και πάρα πολύ κατανοητοί πάντα και είστε και δίπλα πραγματικά και γνωρίζω και προσωπικά γιατί το βλέπω κιόλας ότι είστε παντού εσείς οι ίδιοι εκεί. Και αποτελεσματικά, δηλαδή, αυτό είναι το βασικό. Θέλουμε κανόνες. Ευχαριστώ. Είναι σημαντικό να το καταλάβει ο κόσμος. Δεν κλείνουμε κανέναν. Όμως δεν πρέπει να υπάρχει κανείς. Και το χαμόγελο είναι από τις καλύτερες των περιπτώσεων. Εννοείται, μα δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να λειτουργεί χωρίς κανόνες. Αυτό λέμε. Δεν κλείνουμε κανέναν, αλλά βάζουμε κανόνες. Μήπως έχετε προσπαθήσει να κάνετε μια προσωπική κουβέντα μαζί του? Και χθες μαζί ήμασταν, αλλά δεν βγάζω άκρη. Δεν μπορώ. Αυτό που είπατε κι εσείς, δεν μπορώ να καταλάβω τι θεωρεί ότι είναι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι η έκταση της κουζίνας. Αν είναι αυτό, θα το δω. Στην αν όμως το πρόβλημα είναι το διοικητικό συμβούλιο και η ικανότητα το του κράτους να παρέμβει όταν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό λύνει το θέμα. Ναι, αλλά αυτό είναι υπέρ των υγιών σωματείων. Γιατί θα λειτουργούν και καλύτερα. Και επίσης ο κύριος Γιαννόπουλος, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια έχει δει να συμβαίνουν τέρατα σε άλλα σωματεία, με συγχωρείτε κιόλας, θα είναι ο ίδιος ο πρώτος που θα έπρεπε να είναι υπέρ. Προφανώς εννοείται παρέμβαση της πολιτείας στο διοικητικό συμβούλιο. Όταν υπάρχει κάτι λόγο, αυτό είπα. Προφανώς. Και όταν υπάρχει λόγο που δεν έχει ξυπνήσει και έτσι πάμε να αλλάξουμε. Γιατί ο τρόπος που λέγονται κάποια πράγματα είναι σαν να ξυπνήσει κάποιο ένα πρωί και να αλλάξει. Αυτό θέλω να πω. Γιατί αν ακούμε εμείς γενικότερα ότι μπορεί να παρεμβαίνει στο διοικητικό συμβούλιο. Εκεί ναι, και εγώ μπορώ να σκεφτώ ότι θα το κλείσω γιατί αποφασίζω η πολιτεία ξαφνικά έχει. Ή θα αλλάξω κάποιον γιατί. Νικότι άνθρωπο που θέλει να υποστηρίξει. Θα το πει από μια καταγγελία, φαντάζομαι. Βέβαια. Και στοιχειοθετημένη καταγγελία, έτσι. Εμείς εδώ πάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό, ότι βρήκαμε μια περίπτωση στην Αττική που μας είπε και ο εισαγγελέας και η κοινωνική σύμβουλος της περιφέρειας ότι δεν μπορούν να ζουν τα παιδιά έτσι και δεν είχαμε εργαλεία στα χέρια μας. Την οποία εσείς αποκαλύψατε. Κοίτατε εδώ και μάλιστα ειλικρινά ήταν θλιβερό αυτό που είχε συμβεί. Δεν μπορούμε να το κάνουμε να ξανά. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε τη ζωή των παιδιών καλύτερη. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να αλλάξουμε κανένα διοικητικό συμβούλιο και να μην υπάρξει καμιά στοιχειοθετημένη καταγγελία. Αλλά και ακόμη και να αλλάξουμε διοικητικό συμβούλιο κάπου κάποιος μετά από εμένα να το κάνει, τότε μπορεί κάποιος να πάει στο δικαστήριο και να προσβάλλει την απόφαση αυτού του Υπουργού. Μπορώ να κάνω μερικές ερωτήσεις? Βεβαίως, σας βλέπω σκεπτικό και θα ρωτήσω. Βέβαια, είμαι πολύ σκεπτικός, αλλά δεν έχουμε επικοινωνία, δεν μπορούμε να ακούσουμε τις απόψεις. Και ίσως δεν είναι και του παρόντος μια τέτοιου είδους μεγάλη ανάπτυξη. Είναι τεράστιο θέμα. Ο κύριος Γιαννόπουλος αναγνωρίζεται την προσφορά. Μιλάω στο προσωπικό, όχι ως υπουργός. Αναγνωρίζεται την προσφορά του κύριου Γιαννόπουλου, γιατί έχει τύχει να τον έχω βοηθήσει τηλεοπτικά στα πρώτα του βήματα. Ξεκίνησε το παιδί από τον Γιώργο τον Παπαδάκη, ήθελε εμένα, δεν με ενημερώσανε και μετά ήρθε σε μένα και ήμουνα σε όλες επί χρόνια τις διαδικασίες. Και ρωτώ, το έχουμε δει, κάθε μας αναφορά χαμόγελο του παιδιού. Υπάρχει αναγνώριση της πολιτείας? Υπάρχει. Αυτό που μάλιστα μεγενθήθηκε, δηλαδή αυτό ακριβώς το, άμεσο λέω, ανακλαστικό, το άμεσο ανακλαστικό είναι θα πάρω το χαμόγελο του παιδιού. Αυτό είναι το άμεσο. Πιστεύετε ότι γενικότερα, όχι επί δική σας διακυβέρνηση, γενικότερα στα τελευταία χρόνια η έννοια της πρόνοιας μπάζει, η έννοια του κρατικού παρεμβατισμού με την καλή έννοια πρόνοιας, έτσι δεν λέω άλλο, έχει προβλήματα. Όχι, έχει προβλήματα. Βεβαίως έχει προβλήματα. Εγώ λοιπόν, σαν ευαίσθητος 200 χρόνια χωρίς κανόνες. Ναι, σαν ευαίσθητος Έλληνας πολίτης, έχω την εξής αίσθηση και μπορώ να πέφτω έξω. Ότι οποιοδήποτε βήμα γίνει για το καλύτερο δεν μπορεί να γίνει αν ο Γιαννόπουλος δεν είναι στα πράγματα με την έννοια τι, ότι εκφράζει το χαμόγελο του παιδιού. Δηλαδή εγώ αν ήμουν στη θέση σας θα έλεγα ναι να κάνω αυτά, όλα αυτά που λέτε, αλλά το χαμόγελο του παιδιού και τα μάτια μου και όχι μόνο, αλλά επειδή μιλάμε εν προκειμένου. Δηλαδή τη θέση του
θα την υπολόγισα. Βεβαίως, το λοιπόν, Έλληνα. Ναι, κοινά. Πατέρα Αντώνη όμως. Κοινά όμως. Συγγνώμη, να όλα. Μισό λεπτό εδώ. Είμαστε, θα με αφήσετε και με λίγο. Θα σας πω, είμαστε πολιτεία. Να βάλω και το άλλο. Είμαστε πολιτεία. Λέμε, πολιτεία. Λέμε ότι αναγνωρίζουμε βεβαίως την προσφορά όλων των δομών μέσα σε αυτούς βεβαίως και πάνω πάνω και του χαμόγελου. Το αναγνωρίζουμε. Ο χαμόγελο λέει ότι θα κλείσουμε σε λίγο. Μα δεν μας είπαμε γιατί. Μα δεν ισχύει. Μα δεν είναι αναξιόπιστος ο άνθρωπος. Έχει θυσιάσει τη ζωή του. Μα λέμε τώρα ότι είναι αναξιόπιστη υπουργός. Ναι. Ούτε τον κύριο Γιαννόπουλο. Είδες πόσο ευγενικά μιλήσε τον κύριο Γιαννόπουλο. Σου υπογραμμίζει ότι όποτε θέλει. Ηχεί υφυπουργό. Μα και σου λέει δεν ισχύει. Αλλάζει. Δεν πρέπει να υπάρχει έλεγχο στο μέλλον. Να εξαιρέσουμε το χαμόγελο μόνο. Δεν γίνεται. Δηλαδή ο πατέρα Αντώνη και την κυβωτό του κόσμου. Είτε αυτό δεν κάνουν. Όχι, λέω για το ένα, μπορεί να λέω και για τον πατέρα Αντώνη. Δεν γίνεται να εξαιρούμε κανένα. Ο πατέρα Αντώνη είναι υπέρ. Ούτε τον πατέρα Αντώνη, ούτε το χαμόγελο, ούτε τα χωριά σώ, ούτε μικρότερε δομέ. Κανεί δεν γίνεται να εξαιρείται. Έχουν κανόνε κάτι ροπιτάδικα. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν κανόνε στι δομέ. Για το καλό των παιδιών. Θα έπρεπε. Είναι εμένα ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Για πολιτικά, για αυτά δεν έχουμε δει το κράτος λοιπόν, να παίζει σε διάφορες παραμέτρους. Δεν μιλάω επί προσωπικού. Σε περίπτωση καταγγελίας όμως, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι ξεκάθαρα, Αντρέα μου. Σε περίπτωση, περίπτωση καταγγελίας, πάντα αυτός ο άνθρωπος βγαίνει να τα υποστηρίξει. Και Αντρέα μου, καταλαβαίνω και τη σχέση με όταν οι αρχές έχουν τρύπες που καταλήγουμε σε πεθαμένα παιδιά. Εγώ τον κύριο Γιαννόπουλο, γι' αυτό του είπα ότι και προσωπικά όποτε με έχετε χρειαστεί με δίπλα, αλλά νομίζω ότι τώρα δεν κατάλαβε όλο αυτό που έχει συμβεί και κάνει μια επίθεση και προσωπική, ναι, που για μένα είναι φάουλ το προσωπικό, ενώ μετά λέει εντάξει, μπορεί συνεκάστοτε μελλοντικά, δεν ξέρω, άλλη υπουργό ή οτιδήποτε. Έκανε μια ξεκάθαρη μελλοντική προσωπική επίθεση, υπονόησε και διάφορα, ακριβώς, που τα αφήνουμε έξω και το πήγε λίγο αλλού. Ναι, Κατερίνα μου, εγώ το κράτος θα σου πω σαν πολίτης, δεν το εμπιστεύομαι πάντα. Τους Γιαννόπουλους. Μα τώρα έρχεται το κράτος να λύσει ένα κοιτάξτε, πρόβλημα. Άλλο λέω ρε παιδί, έχουμε τους Γιαννόπουλους. Έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα μέσα στις δομές, όλες τις δομές. Το είδαμε δυστυχώς με το πιο δύσκολο τρόπο. Το είδαμε πριν τα Χριστούγεννα με μια καταγγελία η οποία σοκάρισε όλο το Πανελλήνιο. Εγώ που έχω πάρει όρκο στα παιδιά, δεν μπορώ να κάτσω με τα χέρια δεμένα. Δεν μπορώ. Θα κάνω κανόνες για όλους. Οι καλοί είναι οι πρώτοι στο πώς μπορούν να ακολουθούν τους κανόνες. Υπάρχουν και πιο δύσκολες δομές που θα τους είναι πιο δύσκολο να ακολουθήσουν τους κανόνες αυτούς. Όμως όλοι πρέπει να είμαστε μαζί. Είμαστε όλοι μαζί, ο Συνήγορος του Πολίτη, η UNICEF, το Μαζί για το Παιδί, οι υπόλοιπες δομές παιδικής προστασίας. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Κανόνες για όλους. Και μάλιστα δεν έχω καταλάβει και με έκπληξη βλέπω. Με βλέπετε και φορτώνομαι γιατί σκέφτομαι όλα τα παιδιά που θυμάμαι ένα-ένα. Δεν έχω καταλάβει ποια είναι η διαφορά. Αλήθεια δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, εμείς μένουμε στο ότι δεν θα κλείσει ούτε εγώ προσωπικά, ούτε εμείς. Γιατί δεν έχουμε να πληρώσουμε και το ηλεκτρικό μας. Δεν θα κλείσει καμία δομή από το χαμόγελο του παιδιού. Και εύχομαι πραγματικά να το συνειδητοποιήσει ότι όλο αυτό γίνεται για καλό. Να το συνειδητοποιήσει ο κύριος Γιαννόπουλος και να προχωρήσει όλο. Και χάρηκα πολύ που ήταν εδώ σήμερα και το εκτιμώ ιδιαίτερα και ευχαριστούμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν το είχα κατανοήσει και περισσότερο από εμάς μπορεί να είναι θεατές μας. Και έγινε απολύτως κατανοητό και είναι τιμή σας που βγαίνετε σε όλες τις εκπομπές όσο σας καλούμε ξεκάθαρα. Να εξηγούμε ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε για καλό. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Το κάνουμε για να μην έχουμε περιστατικά.